να το γκολ. Βγάζαμε φωτογραφίες, είχαμε ανοίξει το πλάνο, αλλά το γκολ είναι γεγονός, 1-0 για τη Ντίλισσο, το σημειώνει στο Δευτέρι ο κ. Δασκαλάκης. Γύρω στο 28 λεπτό περίπου πρέπει να μπει και το γκολ για την Ντίλισσο. Coach, παρά το 1-0 το μάτς πρέπει να τελειώνει στο πρώτο μέρος. Ντίλισσος κάτι εκεί βρήκε, μπάλα που βρήκε. Λήξη είναι, λήξη πρώτου μέρους 1-0. Ντίλισσος που είχε και άλλες φάσεις, και ο Ράφκος είχε φάσεις. Ένα όμορφο παιχνίδι με ψηλόβροχο. Να το, απλά και όμορφα, το 2-0 Χατζηγεωργίου, αλλά η παλιά ήταν, ποιος την έκανε? Ο Αντώνης Βαγγέλη, το 11ο δεξιμπάτι, ο Χανιώτης. Επίθετο. Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης την έκανε λοιπόν την υπέροχη assist, με το νούμερο? 11. Με το νούμερο 11, που ήταν, το δούμε, ήταν μαγική παλιά για το Χατζηγεωργίου, δεν έχασε το πάρε βάλε. Πού ήταν αυτός που είναι κάτω, είναι? Αυτός που είναι κάτω είναι? Ε? Ο άτυχος ημέρας. Πειράζει. Αφού νικάμε, έρθε το. Πώς σε λένε? Στέλιος Λέκας. Ο Λέκας, ο Στέλιος είναι το παιδί που σχολιάζουμε εδώ. Μας διορθώνει. Ναι, και δεν ξέρουμε τα παιδιά της Στέλιος. Πεχταράς λοιπόν. Και ο κύριος Στρατάκης ο Γιάννης κοντά στα αθλητικά γεγονότα, βγάζει τις φωτογραφίες του, κάνει το ρεπορτάζ του όπως πρέπει. Έγκυρα και αξιόπιστα, να εδώ ο παιχταράς ο Βαγγέλη με την υπέροχη ασίστ, πάρε βάλε για τον Χατζηγεωργίου που δεν έχασε το δωράκι. Έκανε το 2-0, έκανε το 2-0, πρέπει να ήταν η πρώτη μοναδική φάση της τηλίσου στο δεύτερο μέρος. Γύρω στο 25 του Δευτέρου πρέπει να έρθει το γκολ της Ντίλισσου με το Χατζηγεωργίου. Ο Ράφκος θα μείνει με τις ευκαιρίες σε ένα 1-1 που δεν ήρθε ποτέ. Ξανά πάλι κάτι μαγικό, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλη έκανε πάλι ένα, πήγε να κάνει καρμπόν την ίδια φάση. Ο Χατζηγεωργίου έκανε το σουτ, δεν κατάφερε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, παραμένει το 2-0. Ξανά Βαγγέλη στη διεκδίκηση, η μπάλα είναι ψηλά, δεν τη βλέπετε. Τώρα κατεβαίνει η μπάλα. Παπαγγελής καλύπτει υπέροχα. Ο Χατζηγεωργίου βρέθηκε κάτω. Ο παιχταράς το 2-0. Πάλι. Παπάδες κάνει ο Βαγγέλη από την δεξιά πλευρά για την Ντίλισσο. Σέντρα! Φοβερό. Παπαγγελή στο 3-0. Φοβερό, αλλά πάλι τη δουλειά την έκανε ο Βαγγέλη. Τη δουλειά την έκανε ο Βαγγέλη.
Χατζή! Χατζή! Όλα τα λεφτά ο Γαργιοργίου μας έκανε αυτά τα κόλπα στο... Μια αφιέρωση κάμερα παρακαλώ. Δεν μας άκουσε. Πού τον έξα, πες το. Αντώνη! Βαγγέλ! Βαγγέλη! Εδώ μια αφιέρωση, στην κάμερα, στην κάμερα. Στην Κερκίδα. Στην Κερκίδα την κάνει, που είναι το πανηγύρι, δεν το βλέπουμε εμείς. Με επόμενη εσείς θα... Το 3-0 λοιπόν, δύο φάσεις, δύο γκολ, παραγωγικότατο όλο αυτό. Ο Ράχος, ο Ράφκος έκανε τις φάσεις νωρίς στο, πρώτο, στο δεύτερο μέρος. Ούτε τώρα ήρθε το γκολ για το Ράφκο. Δεν είχα τον κόλμα. Και εγώ δεν νόμιζα. Απόξε τερματοφύλακα, εξαιρετική. Από το Γιαναδάκη. Φάουλ στο Γιαναδάκη. Που έχει στο ενεργητικό του 3-4 εξαιρετικές επεμβάσεις. Κρατάει το 0 με σχετική ευκολία. Δεν είναι η μέρα του Ράφκου σήμερα. Δεν ήταν άσχημη η εμφάνισή του απέναντίας. Αλλά τα γκολ τα έβαζε, τα βάζει ο η Τίλισσος, 2 με τον Χατζηγεωργίου και 1 με τον Παπαγγελί τον Γιώργο. Αλλά με την ουσιαστική συμβολή του Βαγγέλη, νούμερο 11, λήξη είναι, τελικό σφύριγμα από τον κύριο Δασκαλάκη, 3-0. Ο Ράφκος κέρδισε τις εντυπώσεις, αλλά δεν κέρδισε απολύτως τίποτα. Ο κύριος Βικούδης ξανά παρουσίασε μια εξαιρετική ομάδα, με αγωνιστικό χώρο, αλλά σήμερα δεν ήταν αποτελεσματική στην τελική. Ο Χατζηγεωργίου τα δύο γκολ για την Τίλισσο και ο Παπαγγελής ο Γιώρης διαμόρφωσε το 3-0 που είναι τελικό στον πρωινό αγώνα της Τίλισσου. Αυτό είναι ο Βαγγέλη. Αυτός είναι ο Βαγγέλη Αντώνης. Πεθαράς μου δυο ασίς. Μαλάκα, ε! Πολύ μαλάκα, τους βάλει αγκάθιση γραμμή, πάνω και μέσα στην γραμμή. Ε, πάμε, έλα λίγα. Πάμε να μην